Και πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη συνταγή μας, τη σούπα αγκινάρας. Μια θρεπτικότατη, πεντανόστιμη και πανεύκολη συνταγή που θα σας δώσω και ένα twist στο τέλος, άμα θέλετε να την κάνετε λίγο πιο γκουρμέ. Πάμε να δούμε την κάρτα με τελικά και ξεκινάμε. Για τη βελουτέ σούπα με αγκινάρες θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι, 1-2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα πράσο, αλάτι, πιπέρι, μισό κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 πατάτα, 600 γραμμάρια αγκινάρες καρδιές μπαρμπαστάθης, 50 γραμμάρια κρασί λευκό, ξύσμα και χυμό από 1 λεμόνι, 1 λίτρο νερό, 1 κουταλιά της σούπας μέλι και 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε φέτες ψωμί, φέτες από λεμόνι, 1/2 κουταλάκι του γλυκού λάδι τρούφας ή ελαιόλαδο, πιπέρι και θυμάρι. Και ξεκινάμε. Κατσαρολάρα πάνω στη φωτιά. Εδώ. Και θέλουμε λίγα λαχανικά. Ουσιαστικά θα βάλουμε λίγο κρεμμυδάκι και πράσο. Κάποια λαχανικά που δεν θα μας αλλάξουν το χρώμα από τη σούπα μας. Γιατί και η καρότα θα πήγαινε πάρα πολύ. Και σε ελληνόριζα θα πήγαινε πάρα πολύ. Όλα αυτά τα λαχανικά που μας αρέσουν θα πήγαιναν μέσα και το σέλερι. Απλά θα σκουρίνουν τη σούπα μας. Και επειδή έχουμε συνηθίσει η σούπα αγκινάρας να είναι σχετικά λευκή, δεν θέλουμε να τη σκουρίνουμε. Θέλουμε να την κάνουμε λευκή, πεντανόστιμη και πάρα πολύ όμορφη. Τώρα, μέσα στην κατσαρολίτσα μου θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο. Και όταν λέω λίγο, το εννοώ. Γενικά οι σούπες έχουν τη φιλοσοφία ότι είναι κάτι πιο healthy, οπότε δεν το παρακάνουμε στα λάδια. Λίγο λαδάκι ίσα να μπορέσει να σουταριστεί και να καραμελώσει το κρεμμύδι μας. Και έχω μαζί μου ποιον, τον κύριο Πράσο. Ο κύριος Πράσος θα κοπεί στα 4 και μετά σε μεγάλα κομμάτια. Γενικά το πράσο δεν χρησιμοποιούμε το πολύ πράσινο σημείο γιατί πικρίζει και γενικά μας χαλάει τις συνταγές. Θέλουμε να κατεβούμε λίγο προς τα κάτω. Όσο πιο λευκό, τόσο καλύτερα. Όσο πιο ξανθό, μάλλον για την ακρίβεια. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για τα σέλερι και γενικά για όλα τα μεγάλα λαχανικά, τα πράσινα. Οι άκρες συνήθως πάνω-πάνω είναι πικρές και δεν τις βάζουμε μέσα στις συνταγές μας. Το πράσινο και το κρεμμύδι έχει μπει μέσα στην κατσαρόλα, οπότε ανακατεύουμε εδώ. Και ήρθε η ώρα για αλατοπίπερο. Φαγητό χωρίς αλατοπίπερο δεν γίνεται. Νομίζω ότι το παράκανα με το λάδι, έβαλα πάρα πολύ λίγο. Αλλά δεν πειράζει. Θα δώσω περισσότερο χρόνο στην κατσαρόλα για να καραμελώσουν τα λαχανικά μου. Εντάξει. Τέλειο. Λοιπόν, τώρα, το πράσινο και το κρεμμύδι που βάλαμε μέσα στη συνταγή μας ουσιαστικά θα μας δώσουν τη ζάχαρη και τη γλυκύτητα που θέλουμε να βάλουμε στη συνταγή. Σε περίπτωση που δεν βάζαμε λαχανικά ή βάζαμε πολύ λιγότερη ποσότητα, τότε θα έπρεπε να προσθέσουμε λίγο ζάχαρη για να ισορροπήσουμε τις γεύσεις. Γιατί θα ρίξουμε και το λεμονάκι μας, οπότε θέλουμε να έχει και λίγο γλυκύτητα μέσα. Τώρα, καραμελώνουμε πολύ καλά, θα ρίξω μέσα και το μπούκοβο. Πολύ ελάχιστο ίσα-ίσα για να μας προσφέρει λίγο χαρακτήρα περισσότερο στη σούπα μας. Και 1 σκελίδα σκόρδο. Εδώ. Πάει το σκορδάκι μας μέσα. Και κάτι πολύ όμορφο άρχισε να γίνεται. Κοιτάξτε εδώ. Μυρίζει φανταστικά. Και πρέπει να σκεφτούμε εξ αρχής για το πώς θα δέσουμε τη σούπα μας. Επειδή η αγκινάρα, καθώς τη χτυπάμε στο μίξερ, δένει τη σούπα, αλλά δεν δίνει την πυκνότητα που θέλουμε, πρέπει να βοηθήσουμε με 1 πατάτα. Λοιπόν, θα πάρετε 1 πατάτα, θα κόψετε σε μικρά κομματάκια, εδώ. Και επειδή θέλουμε η σούπα μας βελουτέ να έχει την άψογη υφή που όλοι θέλουν να έχει μια σούπα, γι' αυτό το λόγο θα βάλουμε και 1 πατάτα. Κόψτε κυβάκια, βάλτε μέσα. Εδώ. Και εδώ. Και σοτάρουμε ελαφρώς. Τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε τις αγκινάρες μας. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ αγκινάρες μπαρμπαστάθης. Είναι τρυφερές, δεν χρειάζονται καθάρισμα και είναι τόσο φρέσκες όσο τη στιγμή που κόπηκαν. Θέλουμε μία ολόκληρη συσκευασία, οπότε ανοίξτε την. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει τις καρδιές. Είναι καθαρισμένες και νομίζω ότι όλοι όσοι θέλουν να μαγειρέψουν αγκινάρες, το μόνο πράγμα που σκέφτονται είναι ότι είναι χρονοβόρες στην προετοιμασία τους. Με αυτόν τον τρόπο δεν κουραζόμαστε, δεν χρειάζεται τίποτα. Ανοίγουμε τη συσκευασία, ρίχνουμε μέσα τις αγκινάρες και βουαλά. Λοιπόν, τώρα σοτάρουμε ελαφρώς και τις αγκινάρες. Και τι λατρεύουν οι αγκινάρες? Την οξύτητα. Πάρα πολύ, για αυτόν τον λόγο θα ξεκινήσουμε στην αρχή με λίγο κρασάκι. Εδώ, θα σβήσουμε την κατσαρόλα μας, εδώ. Και
Τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε και το ξύσμα και το λεμονάκι μας. Οπότε ξύσμα από ένα λεμόνι μέσα. Εδώ. Και βέβαια και το χυμό τους. Να σας πω ότι οι αγκινάρες μαζί με τα σπαράγγια, τον αρακά και όλα αυτά τα εποχιακά υλικά βγαίνουν πάρα πολύ λίγο διάστημα μέσα στον χρόνο, περίπου 1-1,5 μήνα κρατάνε. Οπότε ο μόνος τρόπος όντως να τις καταναλώσουμε είναι να τις χρησιμοποιήσουμε από την κατάψυξη. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε και το νεράκι μας. Ρίχνουμε το νεράκι. Εδώ. Αυτό πάει πίσω. Χρειάζομαι το καπάκι από την κατσαρόλα. Και το έχω αφήσει εδώ. Δεν πειράζει. Ξεπλένω. Και βάζω. Τώρα αφήνουμε να σιγοβράσει για περίπου 40 λεπτάκια. Μόλις βράσει, θα χτυπήσουμε το πίμερ και θα προσθέσουμε τα τελευταία συστατικά. Η αγκινάρα είναι ένα λαχανικό εξαιρετικά πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Περιέχει ισχυρά αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες, ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, φόσφορο, βιταμίνη C και βιταμίνες του συμπλέγματος B. Υπάρχουν θετικές ενδείξεις ότι βοηθάει στη μείωση της κακής χοληστερόλης, βελτιώνει τη διαδικασία της πέψης, προστατεύει το σηκώτη και το πεπτικό σύστημα. Και μετά από 40 λεπτάκια η σούπα μας είναι έτοιμη και ήρθε η ώρα να τη δέσουμε. Βγάζουμε από τη φωτιά, αφήνουμε στην άκρη, σβήνουμε το μάτι και σε περίπτωση που έχετε παραβράσει, καλό θα είναι στο βραστήρα σας να έχετε λίγο ζεστό νεράκι, μήπως και χρειαστεί να προσθέσετε. Γι' αυτό το λόγο βάζω μπρος, γιατί καθώς χτυπάμε τη σούπα μας, άλλες φορές χρειάζεται να βάλουμε λίγο παραπάνω νεράκι, επειδή έχει βράσει αρκετά. Τώρα, αφήνω στην άκρη, παίρνω τον μπίμερ μου και φέρνω τα μυστικά υλικά μου. Θέλω μία κουταλιά της σούπας μέλι για το άρωμα. Πιστέψτε με, θα δουλέψει. Και λίγο κρέμα γάλακτος. Η κρέμα γάλακτος θα μου δώσει αυτό το υπέροχο χρώμα που θέλω στη σούπα μου. Και ουσιαστικά θα τη δέσει ακόμα καλύτερα. Οπότε ρίχνω και την κρέμα μέσα. Και μόλις βάλουμε και την κρέμα μας, ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε τον μπίμερ. Χτυπάμε καλά. Λοιπόν, και με το που χτυπήσαμε καλά τη σούπα μας, πάμε να ελέγξουμε την πυκνότητα. Γιατί πραγματικά εκνευρίζομαι μερικές φορές όταν παίρνω μια σούπα και μοιάζει περισσότερο με πουρέ. Οπότε, πολύ απλά πάρτε μια κουτάλα και βάλτε σε ένα πιατάκι και δείτε άμα για σας θα ήταν ικανοποιητική η σύσταση που έχει. Εμένα μου φαίνεται η συγκεκριμένη σούπα ότι είναι αρκετά πηχτή για τα γούστα μου. Βλέπετε, δεν έχει την υφή της σούπας. Έχει περισσότερο την υφή ενδιάμεσο σούπας και πουρέ. Οπότε τι πρέπει να κάνω. Μπράβο. Πρέπει να προσθέσω λίγο νεράκι. Οπότε αφήνω αυτό στην άκρη, εδώ. Αυτό πάει πίσω. Και όπως σας είπα, έχω πάντα λίγο ζεστό νεράκι. Θα ρίξω μέσα. Μέχρι που να έρθει η επιθυμητή σύσταση. Σε καμία περίπτωση δεν προσθέτουμε κρύο νεράκι, γιατί χαλάει την υφή της σούπας και δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε άμα τελικά έχουμε πετύχει τη σύσταση ή όχι. Το κρύο νερό δεν μας δίνει την τέλεια υφή και δεν δίνει τέλεια τη σούπα. Ουσιαστικά θα ρίξει τη θερμοκρασία και υπάρχει περίπτωση η σούπα μας να μας δείξει ότι είναι αρκετά πηχτή, αλλά θα είναι πηχτή επειδή έχουμε βάλει κρύο νερό αντί για ζεστό. Θέλουμε ζεστό νερό να προσθέσουμε για να δούμε πραγματικά τη σύστασή της. Θα βάλω λίγο ακόμα νεράκι. Γιατί πραγματικά εγώ τη σούπα μου θέλω να την τρώω και να είναι ανάλαφρη. Βέβαια αυτό είναι θέμα γούστων. Μερικοί προτιμούν τη σούπα τους πάρα πολύ πηχτή, αλλά δεν είναι σούπα, είναι συμπυκνωμένα όλα τα λαχανικά. Πρέπει να τρώμε αέρινα και να τρώμε και δεύτερο πιάτο και τρίτο πιάτο. Γιατί το περισσότερο μέσα στη σούπα είναι νερό. Τώρα, από τη στιγμή που πετύχαμε τη σύσταση, πάμε να πετύχουμε τη γεύση. Γιατί όντως, από τη στιγμή που προσέθεσα περισσότερο νερό μέσα, έχει αλλάξει η πυκνότητα. Άρα σίγουρα το αλάτι, το πιπέρι και το λεμόνι δεν θα έχουν καμία σχέση με την αρχή. Οπότε θέλω να πάρετε ένα κουταλάκι και να δοκιμάσετε. Καλά, είναι φανταστική η γεύση αγκινάρας, αλλά θέλει λίγο πιπεράκι, λίγο αλατάκι και λίγο ακόμα λεμονάκι. Επειδή θέλω να κρατήσω και λίγο για το σερβίρισμα, ας βγάλω τις φετούλες μου εδώ. Τέλεια. Θα στύψω περίπου μισό λεμονάκι μέσα. Θέλω λίγο ακόμα λεμόνι. Το λεμόνι αγαπάει την αγκινάρα και η αγκινάρα το λεμόνι. Αγαπιούνται γενικά. Έχουν τρομερές σχέσεις. Λοιπόν,
Τώρα, με το που έβαλα και όλα τα υπόλοιπα, θα χτυπήσω λίγο ακόμα στον πίμερ. Και αυτό ήταν. Ουσιαστικά, προσθέτοντας νεράκι μέσα στη σούπα μας, πήραμε και περισσότερη ποσότητα σούπας και φτιάξαμε περισσότερο τη σύσταση. Τώρα, ήρθε η ώρα να σερβίρουμε και όπως σας είπα, σας έχω και έναν τρόπο για να κάνετε τη σούπα σας λίγο πιο γκουρμέ. Ποιο πιατάκι να πάρω? Θα πάρω αυτό. Εδώ. Τέλειο. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραία που είναι τώρα η σούπα. Είναι σούπα, δεν είναι πουρές. Θέλω μία κουταλιά, Παναγία μου. Δύο κουταλιές, Παναγία μου. Και πάμε για τις τελευταίες μας πνεγιές. Έχω λίγο φρεσκοψημένο ψωμάκι εδώ. Εδώ και εδώ. Το βάλω εδώ. Λίγο λεμονάκι να αφήσω, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να ρίξει λίγο παραπάνω μέσα. Και σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε μία έτσι πιο απλή εκδοχή, μπορείτε να ρίξετε ελαιόλαδο από πάνω. Γιατί πρέπει να ρίξουμε λίγο λαδάκι στο τέλος. Σε περίπτωση που θέλετε να το κάνετε λίγο πιο γκουρμέ και συνηθίζετε πάρα πολύ σούπα αγκινάρα στο εξωτερικό και σε όλα τα πολύ καλά εστιατόρια, σερβίρετε με λίγο λάδι τρούφας. Οπότε, άμα θέλετε να το κάνετε γκουρμέ, 4-5 σταγονίτσες λάδι τρούφας είναι αρκετές. Εδώ, λίγο φρέσκο πιπεράκι και έτσι λίγο για το χρώμα, ελάχιστο θυμαράκι από πάνω. Πανέμορφη. Για τη βελουτέ σούπα με αγκινάρες. Σοτάρουμε σε μία κατσαρόλα με ελαιόλαδο, το κρεμμύδι και το πράσο κομμένα σε χοντρά κομμάτια. Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι, το μπούκοβο, το σκόρδο ψιλοκομμένο και ανακατεύουμε. Βάζουμε την πατάτα κομμένη σε μικρά κομμάτια. Προσθέτουμε τις αγκινάρες και ανακατεύουμε. Σβήνουμε με το λευκό κρασί και μόλις εξατμιστεί, ρίχνουμε το ξύσμα και τον χυμό από μισό λεμόνι, το νερό, σκεπάζουμε και αφήνουμε τη σούπα να σιγοβράσει για 40 λεπτά. Στο τέλος, αφαιρούμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το μέλι, την κρέμα γάλακτος και χτυπάμε με το ραβδομπλέντερ μέχρι να δέσει και να γίνει μια παχύρευστη σούπα. Αν θέλουμε τη σούπα πιο ρευστή, αραιώνουμε με λίγο ζεστό νερό και χτυπάμε λίγο ακόμα με το ραβδομπλέντερ. Ρίχνουμε πιπέρι, αλάτι και τον χυμό από μισό λεμόνι. Σερβίρουμε τη σούπα, προσθέτουμε φέτες ψωμί και φέτες από λεμόνι, ρίχνουμε μερικές σταγόνες λάδι τρούφας, πιπέρι και θυμάρι. Να δοκιμάσω. Εδώ. Μοναδική. Συγγνώμη που ξαναδοκιμάζω. Αλλά με τη φτιάξετε κι εσείς δεν θα μπορέσετε να σταματήσετε με τίποτα. Καταπληκτική σούπα, πανεύκολη, πάρα πολύ οικονομική και πάρα μα πάρα πολύ θρεπτική και γρήγορη.